Ένα από τα πιο επικίνδυνα τμήματα του βορειοδικού άξονα Κρήτης, με παράνομες εισόδους και εξόδους και σημεία που θεωρούνται κίνδυνος θάνατος για πεζούς και οδηγούς, μπαίνει σε πορεία αναβάθμισης. Το έργο βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο τμήμα Γεωργίου Πολυπετρές θα δημοπρατηθεί μέσα στο Δεκέμβριο και το καλοκαίρι του 2022 αναμένεται να αρχίσει η υλοποίησή του. Ήδη το Υπουργείο Υποδομών έχει δεσμεύσει το ποσό των 13.100.000 ευρώ που αφορά την πρώτη φάση, γιατί υπάρχει και δεύτερη φάση που έρχεται να ενώσει τους δρόμους, τους παράπλευρους δρόμους της περιοχής αυτής και να δημιουργήσει γέφυρες στον Καβρό, στο Δέρφυνα και στο Μουσέλα, παράπλευρα της Εθνικής, 5 γέφυρες. Το έργο προβλέπει την κατασκευή 11 πεζοδιαβάσεων, από τις οποίες 8 πεζογέφυρες και 3 υπόγειες διαβάσεις, την κατασκευή 5 τρισκελών ισόπεδων κόμβων, την αναδιαμόρφωση 10 εφιστάμενων και κατασκευή 3 νέων θέσεων εισόδου-εξόδου στον ΒΟΑΚ από και προς το παράπλευρο οδικό δίκτυο και την κατασκευή 18 κατάλληλα διαμορφωμένων στάσεων λεωφορείων στις δύο κατευθύνσεις. Κατά μήκος της περιοχής από τη Γεωργιούπολη και μέχρι τον Πετρέ είναι πάνω από 10-12 στάσεις λεωφορείων. Όλες οι στάσεις των λεωφορείων είναι παράνομες. Η ολοκλήρωση του έργου θα βελτιώσει ουσιαστικά την οδική ασφάλεια σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη περιοχή της Κρήτης, ενώ η χάραξη του νέου αυτοκινητόδρομου δεν καλύπτει ούτε επηρεάζει το εν λόγω τμήμα. Μην ξεχνάμε ότι η περιοχή εδώ του κόλπου του Αλμυρού στεγάζονται πάνω από 14.000 κρεβάτια, πεντάστερα κρεβάτια. Είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη περιοχή. Σήμερα από τη Γεωργιούπολη μέχρι τον Πετρέ Ρεθύμνου, ο δρόμος είναι γεμάτος παγίδες που αναδεικνύονται κυρίως στην τουριστική περίοδο. Κάθε 50 μέτρα, κάθε 100 μέτρα υπάρχει και μια παράνομη πρόσβαση προς την Εθνική Οδό. Βλέπετε μέσα από τις φάκες, μέσα από τα καλαμιώνες να ξεφυτρώνουν τουρίστες, να προσπαθούν να περάσουν το ΒΟΑΚ από τη μια είσοδο στην άλλη και να έχουν πρόσβαση προς τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο ή για να πάνε για μπάνιο. Την ικανοποίησή του για τη δρομολόγηση του έργου εκφράζει ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, ενώ σημαντικό για την πορεία του θεωρείται το γεγονός ότι την επίβλεψη κατασκευής θα αναλάβει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης.